Κυρία Φαρμάκη, το κίνημα αλλαγής έβαλε μπροστά τις μηχανές και παταγιάζει. Νομίζω είμαστε στην τελική ευθεία για το συνέδριο, το οποίο θα γίνει στις 15, 16 και 17 Μαρτίου. Είμαστε σε όλη την Ελλάδα, διεξάγονται προσυνεδριακές συζητήσεις. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, αύριο το απόγευμα στις 6 ώρα, στο Εργατικό Κέντρο Κορίνθου, καλούμε όποιον πολίτη θέλει να έρθει να συζητήσουμε, να μαλώσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να καταθέσουμε τις δικές μας τις προτάσεις για το νέο πολιτικό φορέα που ευελπιστούμε να κάνουμε και που πιστεύουμε ότι θα πρωταγωνιστεί στις πολιτικές εξελίξεις. Ομιλητές, ο Θόδωρας ο Παπαθεοδόρου, ο πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, γνωστός μας και βουλευτής σήμερα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, και το στέλεχος του Ποταμιού, ο Γιάννης Ομεϊμάρογλου. Το κίνημα αλλαγής έχει λύσει τα εσωτερικά του δεδομένου, που σε κάποιες φορές διαμαρτυρία στο προηγούμενο διάστημα. Κοιτάξτε, το κίνημα αλλαγής ουσιαστικά προέρχεται από την ενότητα, από τη συμπόρευση πολλών πολιτικών δυνάμεων. Τα χρόνια της κρίσης, ο χώρος μας, ο πολιτικός χώρος της κέντρο-αριστεράς, δυστυχώς δεν μπόρεσε να αντέξει και διαιρέθηκε σε πάρα πολλά κομμάτια. Φάνηκε όμως από τις πολιτικές εξελίξεις ότι τελικά υπάρχουν πάρα πολλά αυτά τα οποία μας ενώνουν. Μας ενώνουν κοινοί στόχοι, εκτός από τους κοινούς αγώνες. Μας ενώνει όμως και η πεποίθησή μας ότι μπορεί και πάλι η κέντρο-αριστερά να πρωταγωνιστήσει. Και αν θέλετε, έχει και την ιστορική ευθύνη απέναντι σε ό,τι έχει δώσει στη χώρα, να δώσει και πάλι όραμα και ελπίδα στον ελληνικό λαό. Με ένα συγκροτημένο πλαίσιο αλλαγών που πρέπει να ισχύσουν στη χώρα, έτσι ώστε να μπορέσει να βγει από την κρίση. Εξάλλου τα δεδομένα, τα πολιτικά δεδομένα που έχουν φανεί από τις τελευταίες κυβερνήσεις δίνουν τη δυνατότητα στον κόσμο σήμερα να εκτιμήσει ποιος κράτησε πατριωτική στάση, ποιος έλεγε αλήθεια, ποιος αποφεύγει το λαϊκισμό και ποιος μπορεί με συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις να οδηγήσει τη χώρα προς τα μπροστά. Και αυτό είναι ο χώρος της κεντροαριστεράς. Αυτό κάναμε τόσα χρόνια. Δείξαμε με συγκεκριμένα νομοσχέδια διάβγεια, ηλεκτρονική συνταγογράφηση, Καλλικράτης, μεγάλα έργα, οικονομικό εισαγγελέα, με πολλά πολλά πράγματα, με πολλούς πολλούς νόμους που σήμερα είναι εργαλεία στα χέρια όλων, ότι μπορούμε να αλλάξουμε την Ελλάδα, ότι τουλάχιστον αποφεύγουμε το λαϊκισμό και δείχνουμε λύσεις. Λύσεις και για την Ελλάδα και για τους πολίτες. Νομίζω ότι μπορούν να το εκτιμήσουν. Σήμερα η χώρα βρίσκεται σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και στις σχέσεις της με τις γείτονες χώρες, και το βλέπετε και από την πλευρά του Σκοπιανού και από την πλευρά της Τουρκίας και από την πλευρά της Αλβανίας, αλλά και σχέσεις με την Ευρώπη, η οποία αλλάζει και πρέπει να την παρακολουθήσουμε, αλλά και στο εσωτερικό της Ελλάδος, όπου παρά τα μεγάλα λόγια των κυβερνώντων, ο απλός πολίτης νιώθει να συμπιέζεται καθημερινά. Ο επιχειρηματίας με εξοντοτικούς φόρους και εισφορές δεν βλέπει μέλλον. Ο ελεύθερος επαγγελματίας το ίδιο. Ο αγρότης, από εκεί που πλήρωνε 13% για το ΕΦΚΑ και σχεδόν μηδέν φορολογία, σήμερα με το καλημέρα έχει 50%. Ζητήματα πάρα πολλά, με τους νέους να μεταναστεύουν, με μία ανεργία να έχει μειωθεί μόνο με συμβάσεις. Σε αυτά τα ζητήματα λοιπόν, όλοι ζητάνε λύσεις. Και εμείς πρέπει να πούμε καθαρά, και αυτό ευελπιστούμε, με το πρόγραμμα Ελλάδα το οποίο έχουμε επεξεργαστεί, να δώσουμε συγκεκριμένες προτάσεις για την Ελλάδα του μέλλοντος. Χωρίς λαϊκισμό, χωρίς ωρεοποιήσεις, γιατί νομίζω πρέπει να περάσουμε πια στην εποχή του ρεαλισμού.